Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή, καλές απόκλειες, όλα τα καλά μαζεμένα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Μία νέα σελήνη που έγινε χθες ε, το μεσημέρι στους ηχθείς. Ε, σιγά σιγά από, τις, ε, από αύριο μπαίνουμε στην έκλειψη που θα γίνει στις 25 και θα τελειώσει 18 και 18... 14... Ω, oh, έχουμε μέλλον. Θα τελειώσει αρχάς Μαΐου. Πάμε να δούμε τα κρυαράκια. Ελπιδοφόρα μηνύματα στείλει το σύμπαν αυτή την εβδομάδα σε εσά, σε όλε τι καταστάσει που αφορούν την καθημερινότητά σα και τραβούν το ενδιαφέρον και την προσοχή σα. Η λάμψη και η ζωτικότητα στην προσωπική και συναισθηματική σα ζωή έχουν σαν αποτέλεσμα να φέρουν στη μοναχική σα αγκαλιά μια υπέροχη νέα γνωριμία για του δε ζευγαρωμένου, φίλου ή για εκείνου που περιμένετε διακαώ μια επανασύνδεση. Η τύχη είναι με το μέρο σα τώρα. Και τα αισθηματικά σα όνειρα μπορούν να πάρουν σάρκα και ωστά. Μην δίνετε σημασία στι μικροκαθυστερήσει και τι αναβολέ. Κανένα και τίποτα δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην ευτυχία σα. Τα βράκια μου με την αναλυτική σας σκέψη και με την ακαιρεότητά σας στον επαγγελματικό χώρο που κινείστε, αλλά και την ευθύτητα και την εντιμότητά σας στην προσωπική και κοινωνική σας καθημερινότητα, μπορείτε αυτή την εβδομάδα να κάνετε κυριολεκτικά θαύματα. Επικεντρωθείτε στις αλήθειες που θα μάθετε από τα προσφελή άτομα και τους φίλους σας, μη δίνετε βάρος και σημασία στις λεπτομέρειες, βάλτε γερά το μαχαίρι στο κόκαλο στην αισθηματική σας ζωή. Δείτε τον σύντροφό σα σαν σύμμαχο στα μελλοντικά σα σχέδια και τα όνειρα που κάνετε. Δίδυμάκια μου. Να τα βρούμε κιόλα. Αυτή την εβδομάδα ο δρόμο που πρέπει να χαράξετε είναι το πάντρεμα του ορθολογισμού και τη ευαισθησία σα. Σε όλε τι καταστάσει και τα γεγονότα που αποσχολούν την καθημερινότητά σα. Βλέπετε και πάλι την ισορροπία και την ηρεμία στη συναισθηματική σα ζωή και στη δουλειά σα. Ε, πάρτε δύναμη και κουράγιο από την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία σα. Αφήστε πίσω στο παρελθόν τι αμφίροπε και έκριθμε στιγμέ με το τέρι σα. Δείξτε ψυχραιμία και ανεκτικότητα στι προκλήσει και τι παρεξηγήσει που δημιουργούνται στι σχέσει σα εξαιτία τρίτων. Αναγεννήστε στο δεσμό σα το πάθο και τη δοτικότητα. Καρκινάκια μου. Καλή τύχη και σταθερότητα μπορείτε να αποκομίσετε αυτή την εβδομάδα. Αν επιδείξετε σταθερέ απόψει και θέσει στη δουλειά σα. Αν ακολουθήσετε την έντιμη και ειλικρινή οδό στι διαπροσωπικέ και κοινωνικέ σα επαφέ. Ανοίξτε την καρδιά σα στον άνθρωπο που αγαπάτε, αφήστε έξω από την συναισθηματική σα ζωή τι και τα παράπονα. Μεταμορφώστε τι σχέσει σα με απλέ λιτέ και καθοριστικέ αποφάσει για το μέλλον. Όσοι δεν έχετε βρει ακόμα το ιδανικό τέρι, μια νέα γνωριμία, ένα φλερ, βάζετε τέλο στη μοναξιά σα. Λιονταράκια μου. Ραγδαίες εξελίξει και ταχύ συνδυασμού στην καθημερινότητά σα επιβάλλουν οι επόμενε μέρε. Όσοι από εσά περιμένετε μια καινούργια πρόταση για δουλειά, ή ένα καινούριο επίτευγμα στην ήδη υπάρχουσα καριέρα σα, μπορείτε να ικανοποιήσετε τι επιθυμίε και τι φιλοδοξίε σα. Αν μια καινούργια συναισθηματική γνωριμία είχε απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα, τώρα επανέρχεται με τρυφερή και ζωτική διάθεση. Η δε ζευγαρωμένοι είναι καιρό για να κάνετε ένα ρομαντικό, μακρινό ή κοντινό ταξίδι με τον άνθρωπο που αγαπάτε. Να αφήσετε στο παρελθόν τι συγκρούσει και τι συντάσει, φλογίζοντα το δεσμό σα με έντονε. Όμορφες στιγμές. Παρθένος. Ένα ευείονο άνομο αναγέννηση και αναζωογόνηση πνέει στα επαγγελματικά θέματα που σα αποσχολούν. Αν κλείσετε την τρέχουσα εβδομάδα τι εκκρεμότητε από το παρελθόν που σα ταλαιπωρούν και, απο, και σα αποπροσανατολίζουν ε, και αποπροσανατολίζουν τα βήματά σα. Σε ό,τι αφορά την προσωπική και συναισθηματική σα καθημερινότητα, όσοι φίλοι ψάχνετε για έναν καινούριο έρωτα, ένα τρυφερό ειδήλιο, μπορείτε να φλερτάρετε με το αντίθετο φίλο, μαγνητίζοντα με, τα προσόντα στην ιδανική σχέση. Για τους δεσμευμένους, μια νέα αρχή ανατέλει στη σχέση σας, όμορφες και γλυκές στιγμές σας περιμένουν στο δεσμό σας. Μην χαλιέστε με αμφιβολίες και ανησυχίες. Ζυγάκια μου. Κάντε τους στόχους και τα σχέδια που έχετε καθορίσει για το επαγγελματικό σας μέλλον πραγματικότητα αυτή την εβδομάδα. Οργανώστε την προσωπική και κοινωνική σας καθημερινότητα έχοντας αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στα δημιουργικά ταλέντα και τις ικανότητές σας. Παρακολουθήστε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο διευρύνετε το σωρίτον τη συναισθηματική σα ζωή με μια καινούργια τρυφερή γνωριμία ή αδέσμευτη. Όσοι είστε σε σχέση, μην επιμένετε να αλλάξουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη και μην απογοητεύεστε από την αδιάφορη στάση του συντρόφου σα. Μαγνητήστε το τέρι σα με την ευγένεια και τη ζεστασιά σα. Σκορπί μου. Η ευστροφία του μυαλού και η ευληγησία στι συζητήσει που θα προκύψουν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα με συναδέλφου και νοτέρου στη δουλειά σα, ίσω είναι το κλειδί για να κερδίσετε την έβνοια, τη συμπάθεια και την εκτίμηση στο περιβάλλον που κινείστε. Επεξεργαστείτε περισσότερο με τον ορθολογισμό και τον ρεαλισμό σα τα δεδομένα που προκύπτουν στη συναισθηματική σα ζωή. Μην λειτουργείτε τόσο πολύ με την ευαίσθητη πλευρά του εαυτού σα. Ήσω έτσι καταφέρετε να ξεκαθαρίσετε οριστικά τι παρεξηγήσει και τα σκαμπανεβάσματα που ταλαιπωρούν τις σχέσει σα. Πάρτε πρωτοβουλίε για να επανέλθετε το πάθο στο δεσμό σα, το ξωτάκια. Τα επαγγελματικά σα επιτεύγματα και οι στόχοι που είχατε βάλει στη δουλειά σα για το κοντινό και το απότερο μέλλον μπορούν να πάρουν σάρκα και ωστά το επόμενο διάστημα. Η προσωπική ανταμοιβή και η οικονομική καταξίωση είναι γεγονό που έρχεται στην καθημερινότητά σα. Φέρνονται σε υλικά αγαθά και καλοτυχία. Δείξτε το έντονο ενδιαφέρον στη συναισθηματική σα ζωή, μην αφήνετε τη σχέση σα να βουλιάζει στην ανία και την πλήξη. Αφιερώστε τον ανάλογο χρόνο στον άνθρωπο που αγαπάτε, ζήστε ευτυχισμένε στιγμέ με το τέρι σα. Διώξτε τα προβλήματα και τι μικροεντάσει από το δεσμό σα για να υποδοχτείτε την ευτυχία στην καρδιά σα. Εγώ κύριε. Μεταμορφώστε τις εμπειρίες που έχετε αποκομίσει ως τώρα από τη δουλειά σας και τις κοινωνικές σας δοσοληψίες σε γνώση και σοφία. Μην αφήνετε τις ευκαιρίες να περνούν απαρατήρητες, υποδεχτείτε καινούργιες προτάσεις για ένα νέο επίτευγμα. Απολαύστε, απολαύστε ήρεμες ισορροπημένες και γαλήνιες στιγμές στην προσωπική και ερωτική σας καθημερινότητα. Η αδέσμευτη φλερτάρεται έντονα με το αντίθετο φύλλο απαλευθερώνοντας την δίψα σας για έρωτα για να στοχεύσετε στην ιδανική δέσμευση. Οι ζευγαρωμένη φίλοι για αυτή τη συντροφικότητα της σχέσης σας, η αγάπη αγκαλιάζει το δεσμό σας. Ιδροχόημα. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στα ηγητικά σας προσόντα αυτή την εβδομάδα για να κατακτήσετε με επιτυχία τους επαγγελματικούς στόχους και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Καλλιεργήστε τις εμπειρίες και τη σοφία που, που έχετε αποκτήσει, παράλληλα με τη δεξιοτεχνία και την εξυπνάδα σας και απολαύσετε την ανταμοιβή και τη δικαίωση που κερδίζετε. Ο δυνατό έρωτα και το πάθο είναι συναισθήματα που ανεβάζουν την ψυχική σα διάθεση, τα μικροπροβλήματα και κάποιε ασάφειε που δημιουργούνται με τον άνθρωπο που σα ενδιαφέρει μπορούν να εξαλειφθούν αν επιστρατεύσετε τη γλυκύτατα, την ευκλωτία και την ευγένειά σα. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μα. Μια και, και η νέα, έγινε η νέα Σελήνη σε εσά σε εχθέ, απολαύστε την οικονομική ευημερία και την επαγγελματική ανταμοιβή που έρχονται αυτό το διάστημα για τι προσπάθειε και του σκόπους που καταβάλλετε στη δουλειά σα. Μην ζυγουνεύεστε να μοιραστείτε τα υπάρχοντά σα με του κοντινού σα ανθρώπου και τον ερωτικό σα σύντροφο. Ισορροπήστε τα θέλω και τις επιθυμίες σας με τις ανάγκες του δεσμού σας, δίχως να επιτίθεστε στο, τέρι που σας ενδιαφέρει με έντονη φραστική και λεκτική διάθεση. Αφήστε τον εσωτερικό σας πλούτο να ξεχυθεί στην ερωτική σας καθημερινότητα. Δείξτε απλό αφοσίωση, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, για να φύγουν και τα τελευταία εμπόδια από το δεσμό σας. Καλή εβδομάδα, σχετικά. Οπότε σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά, γλεντήστε, χορέψτε, τραγουδίστε, προσέχετε όμως και την πολυκοσμία, ε, καλές απόκριες, καλή σαρακοστή, με υγεία, με χαρά, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας αγαπημένοι.